Το πολιτικό σκηνικό έχει φτάσει στο κόκκινο. Στο τραπέζι ανασχηματισμός, Βενιζέλος ανοίγεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει εκλογές. Μία πρόβλεψή σας θέλω, τι βλέπετε να γίνεται? Η απέτηση του λαού, κύριε Σελάχα, ήταν ξεκάθαρη. Όσο και να μην θέλουν να το δούνε ο κύριος Σαμαράς και ο Βενιζέλος, η πλειοψηφία που έδωσε ο λαός στο ΣΥΡΙΖΑ, από φιλότιμο και μόνο, θα έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι ο κόσμος θέλει την αριστερά, διότι μέλλον με αυτούς που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια είδαν ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, και πιστεύω ότι ό,τι ανασχηματισμό και να κάνουν θα έχουμε πολύ πρόωρες εκλογές. Δεν τους παίρνει πια άλλο να κάτσουν. Αυτή είναι η πρόβλεψη δηλαδή. Πάμε για πρόωρες εκλογές. Βεβαίως, είναι απέτηση του ελληνικού λαού. Είναι ξεκάθαρη. Αυτή είναι όλα λαμόγια. Πρέπει να φύγουν όλα αυτοί. Και οι 300. Και όχι 300 βουλευτές, 200 και 150. Γιατί αυτοί τα παίρνουν διπλά, τα τρώνε διπλά. Όλοι αυτοί. Βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι? Τίποτα, δεν θα αλλάξει. Αφού είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Η καρέκλα αυτή έχει μέλι. Έχει μέλι η καρέκλα. Όλα για την καρέκλα γίνονται. Τίποτα άλλο. Το φτωχό τον κόσμο. Τίποτα. Μία πρόβλεψη όμως τι θα γίνει, λέτε? Τίποτα. Και ο Τσίπρας να βγει, τι θα κάνει ο Τσίπρας? Με ποιον να συνεργαστεί? Με ποιον, αφού δεν πάει κανένας? Το ΚΚ, αφού δεν πάει και αυτή. Και η αριστερά λέει, και τι αριστερά? Αφού φύγαν όλα από το Πασόκ, ποιοι αριστεροί ήταν στο Πασόκ, φύγαν και πήγαν εκεί, τι? Άσε, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να φύγουν όλοι. Τι είσαι, 60 χρονών? Σύνταξη. Εγώ γιατί παίρνω σύνταξη? Πάρε σύνταξη, πάει σπίτι του. Τώρα 70. Εγώ για τον Γκλέζο άνθρωπο, χρόνια να έχει να το δίνει ο Θεός, αλλά όχι. Κάτσε. 90 και Μαΐων τώρα να πας τώρα στην Ευρωβουλή, υπάρχουν άλλα παιδάκια που μπορούν να πάνε. Να προσφέρουν στον τόπο. Αυτός ό,τι ήταν να προσφέρει, πρόσφερε. Άστο στο σπίτι του άκαδες. Έτσι είναι. 90 χρονών τώρα είναι πράγματα τώρα αυτά. Μία πρόβλεψη θέλω. Μία πρόβλεψη. Μία πρόβλεψη. Πρόβλεψη τι θα γίνει, άμα είναι καλή καρέκλα. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Άμα είναι καλή καρέκλα, τελείω δεν κουνιούνται καθόλου. Ξέρω, ρε φίλε, είναι τόσο μπερδεμένα που. Τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω, οτιδήποτε και να πει, μέσα θα είσαι. Και εκλογές να πει, θα γίνουν είσαι μέσα και να μην γίνουν. Κακό είναι ότι είναι λαμόγια όλοι, καταλάβεις. Και αυτοί που δεν είναι λαμόγια γίνονται. Και τ' άλλο σου πετάει το σύστημα έξω όλου. Ή θα είσαι μαζί του, ή θα πάρει το. Κόψτε αυτό. Τι λέτε ότι θα γίνει? Από πολιτικά, φίλε μου, δεν ανακατεύουμε. Δεν με φορά το θέμα τώρα. Έτσι όπως έχουν κάνει, δεν. Τι πρόβλεψη να κάνεις? Δύσκολη κατάσταση. Να σας πω ότι θα γίνει εν είδη κουτσομπολιού. Αλλά εν είδη πρακτικής, να σας πω ότι θα αλλάξει ο Μανολιός καθώς όσον αφορά τα δωδεκάνησα και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Δοκιμάσαμε όλα τα χρώματα. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά φάγαμε την παπάρα. Έχει αποδομηθεί ο τόπος και έχει καταστραφεί. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τουρίστες ευκαιρίας, σε σημείο να τους δίνουμε μισό ευρώ για να συμπληρώσουν τα 2,5 να πάρουν σουβλάκι. Οπότε να κάνω πρόβλεψη εγώ για την οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει στην Ελλάδα, τι μου δίνει, τι μου προσφέρει? Το εθνικό μου φρόνημα φρόντισα να το έχουν ιδιαίτερα χαμηλό. Το πιέζουν τόσο πολύ που προσφυλής μου κουβέντα είναι ότι φωνάζω, είμαι και εγώ Έλληνας, ρε! Τι μου κάνα στη σύνταξη? Μου κόβουν το ΕΚΑΣ, να το ξανακάνω, παίρνω 530 και μου κόβουν και 90 ευρώ από την κανονική μου σύνταξη. Δηλαδή αυτή τη φορά πήρα 440. Τι είναι, δεν το καταλαβαίνω. Μιλάμε τώρα για κόμματα, ποια κόμματα μιλάς, για ποια κόμματα μιλάς τώρα? Πρέπει στη σύνταξη μου κόψα. 530 παίρνω παραπάνω. Και μου κόψανε 90. Με πια σήμερα πάνω και μου δώσα χαρτί, πάλι ξανακάνω πάλι χαρτί από το φωτοτυπίες, ιστορίες. Και είμαι και 72 χρονών. Τι έλεγανε τώρα? Τώρα είναι σωστά πράγματα. Το τραγουδάκι το ξέρετε? Τι θα γίνει? Σα θα πεθάνω και χρωστώ, χρωστούσα μου και εμένα. Χαλάλι του και κοινουνού, χαλάλι μου και πένα. Με δύο λέξεις. Ευχαριστώ πολύ.